Μόλις λίγους μήνες παρέμεινε στη διάθεση των ακριτών και των επισκεπτών της Γάβδου το ασθενοφόρο που πανηγυρικά στάλθηκε το περασμένο καλοκαίρι για να ενισχύσει το έργο του γιατρού του Περιφερειακού Ιατρείου. Ο πλήτης του στρατιωτικού φυλακίου το οδηγούσε μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Από την 1η Ιανουαρίου παραμένει παροπλισμένο. Ούτε παραδόθηκε σε κάποιον το όχημα, ούτε ξέρουμε αν συμβεί κάτι, ποιος θα μπορέσει να το οδηγήσει ώστε να είναι καλυμμένος. Αυτό το θέσαμε στην ΥΠΕ, γιατί πραγματικά και ένα ασθενοφόρο, όταν είναι παροπλισμένο, από μόνο του θα φθαρεί. Είναι και αυτό, δηλαδή θα πρέπει κάποιος να φροντίσει τη συντήρησή του. Ήταν τον περασμένο Ιούλιο, όταν με εντολή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εκδόθηκε πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η οποία έδινε τη δυνατότητα στο Υπουργείο Υγείας να αξιοποιεί στελεχειακό δυναμικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας ή των ενόπλων δυνάμεων, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα διακομιδών σε ακριτικά νησιά και δυσπρόσιτες περιοχές. Στη Γάβδο, η θέση του οδηγού του ασθενοφόρου καλύφθηκε προσωρινά, όπως αποδείχθηκε από την 5η αερομεταφερόμενη ταξιαρχία. Αυτό το ασθενοφόρο που ήρθε στη Γάβδο ήταν στα πλαίσια μιας δράσης ευρύτερης που έγινε για πολλά νησιά απομακρυσμένα και για απομακρυσμένες περιοχές με μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου που πέρασε τον Ιούλιο και ήρθε και σε εμάς στη Γάβδο ένα ασθενοφόρο το οποίο στελεχώθηκε με οδηγό από το στρατό. Για πάνω από ένα μήνα το ασθενοφόρο της Γάβδου που στάλθηκε για να ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας και τις υπηρεσίες υγείας σε κατοίκους και επισκέπτες παραμένει ακινητοποιημένο και χωρίς κανείς να νομιμοποιείται να το οδηγήσει σε περίπτωση ανάγκης. Ευτυχώς δεν είναι πολλά τα περιστατικά, όμως παρόλα αυτά κάποιες φορές θα χρειαστεί και μα γι' αυτό το λόγο το θέλουμε. Η Δήμαρχος Γάβδου Λίλιαν Στεφανάκη με επιστολή της προς την διοίκηση της 7ης ΥΠΕ ζητά να αξιοποιηθεί εναλλακτικά προσωπικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας που μάλιστα προβλέπεται από την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Εγώ αυτό ζήτησα από την ΥΠΕ να δουν το θέμα πρώτα απ' όλα γιατί έχουμε ευθύνη και εμείς αλλά περισσότερο εκείνη για το όχημα, για το ασθενοφόρο και δεύτερον να εξετάσουν με τα δεδομένα της Γάβδου, με τις δυνατότητες έχουμε, πώς μπορούμε το καλύτερο τρόπο, πιο ορθολογικά να το λύσουμε το θέμα. Νομίζω ότι δεν είναι πολύ δύσκολο. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα όποια προβλήματα παρουσιάζονται στις διακομιδές περιστατικών από και προς το λιμάνι ή το υλικοδρόμιο της Γάβδου, είτε από και προς το περιφερειακό ιατρείο και λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες ροές μεταναστών που αντιμετωπίζουμε και εκτιμάται ότι θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε, ζητάμε να ληφθεί μέρημνα από μέρους σας, προκειμένου να λυθεί το ζήτημα που έχει προκύψει με τον οδηγό του ασθενοφόρου. Η έλλειψη οδηγού προβληματίζει και τους ακρίτες που ήλπιζαν στη συνδρομή του πολύτιμου έργου του γιατρού του περιφερειακού ιατρείου.